πάμε σε έναν άνθρωπο, σε έναν αθλητή που αγωνίστηκε και αντιμετώπισε τον Μαραδόνα το 1994, είναι... Θανάσης Κολιτσιδάκης. Ακριβώς. Ένας από τους ποδοσφαιριστές, παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Θανάσης Κολιτσιδάκης. Κύριε Κολιτσιδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας. Στη Δράμα είστε έτσι, εκεί στο νέο σας ξεκίνημα με τη Δόξα Δράμας. Δεν έχει ξεκινήσει βέβαια ακόμα το πρωτάθλημα, περιμένετε κι εσείς έτσι. Στην αναμονή, ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Κολιτσιδάκη, ήσασταν ένας από τους ανθρώπους, ένας από τους Έλληνες που βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα 21 Ιουνίου του 1994 στη Βοστόνη, Μουντιάλ 1994. Βλέπουμε και τη χαρακτηριστική φωτογραφία που ο Θανάσης Κολιτσιδάκης αντιμετωπίζει, ναι, τον Μαραντόνα. Και την ανέβασε ο κύριος Κολιτσιδάκης και στον προσωπικό του λογαριασμό στο... Ήταν εύκολο για έναν αμυντικό της εποχής να αντιμετωπίσει έναν τόσο σπουδαίο παίκτη, ένα μοναδικό παίκτη? Τι θυμάστε? Καταρχήν να πω ότι υπάρχει μεγάλη θλίψη σε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά θα έλεγα και όχι μόνο, θα έλεγα σε όλους τους λαούς του πλανήτη, γιατί πραγματικά και αυτά που άκουσα την κυρία που ήταν, μιλούσε πριν από μένα, πραγματικά ο Μαραντόνα ήταν ένα παιδί του λαού, όπως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, αλλά αυτός πραγματικά έφτασε στην κορυφή γιατί ήταν ξεχωριστός. Όπως ακούσαμε, λατρεύεται σαν Θεός στην Αργεντινή, όπως θα έλεγα και στη Νάπολη. Όσον αφορά τα παικτικά του χαρακτηριστικά, σίγουρα αυτό που τον έκανε ξεχωριστό δεν ήταν... Βλέπουμε μόνο και πλάνα από το παιχνίδι του 94. Η δική του κατάρτιση σαν ποδοσφαιριστής, αλλά το πάθος που έβγαζε και η παρακίνηση που είχε στους συμπαίχτες του ώστε να δώσουν και αυτοί το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και έφτασε στην κορυφή του κόσμου με παίχτες που μπορεί να μην ήταν ονόματα, αλλά δίπλα στο Μαραντόνα σίγουρα έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και έδωσαν και την ψυχή τους για τον Μαραντόνα. Και δεν θα ξεχάσω τα λόγια του ενός ακόμη μεγάλου ποδοσφαιριστή της Αργεντινής τότε στο Μουντιάλ, τα διάβασα, του Μπατιστούτα, που είπε: μπορεί να πέτυχα 3 γκολ με την Εθνική Ελλάδος, αλλά αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο είναι ότι περπατούσα πίσω από τον αρχηγό μας, πίσω από τον Μαραντόνα. Στην έναρξη του παιχνιδιού. Είναι τρομερό φαινόμενο ήταν ο Μαραντόνα και νομίζω ότι δεν θα ξαναβγεί τέτοιος ποδοσφαιριστής να κουμπίσει όλο τον κόσμο και όχι μόνο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Και αυτά τα λέει, κύριε Κολιτσιδάκη, ο Μπατιστούτα, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που έχει αναδείξει όχι μόνο η Αργεντινή, αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα λέμε. Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, τεράστια μορφή. Τι θυμάστε από εκείνο το παιχνίδι? Είχατε την αναμονή εσείς, σαν διεθνείς, να μπείτε στο γήπεδο να δείτε τον Μαραντόνα? Κοιτάξτε, το να φτάσει να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι, ήταν το πρώτο της Εθνικής στα τελικά του Μουντιάλ. Και πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την Αργεντινή του Μαραντόνα, ήταν από μόνο του πολύ μεγάλη στιγμή. Σίγουρα εμείς τον βλέπαμε τον Μαραντόνα μόνο στη τηλεόραση και όταν φτάσαμε να παίξουμε αντίπαλοι ήταν μια στιγμή τρομερή που θα μας μείνει αξέχαστη, εμένα τουλάχιστον θα μου μείνει αξέχαστη. Το να βλέπεις έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή αντίπαλό σου να κάνει αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο, τον γκολ που πέτυχε, αλλά και η γενικότερη του παρουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και θα μου μείνει πάντα χαραγμένο στη μνήμη μου για όσο ζω. Έχετε πει βέβαια, κύριε Κολιτσιδάκη, το έχω διαβάσει, ότι το συγκεκριμένο μάτς του 4-0 αδικεί την εθνική ομάδα. Δεν ήταν η εθνική ομάδα για να δεχτεί 4 γκολ σε εκείνο το μάτς. Ναι, νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό, τουλάχιστον για μένα. Η Εθνική Ελλάδος τότε είχε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έκανε καλό παιχνίδι, απλά πέσαμε πάνω σε, θα έλεγα, 2 παίχτες τότε, τον Μαραντόνα και τον Μπατιστούτα, που κάναν τη διαφορά. Δηλαδή, μπορεί να παίζαμε εμείς, αλλά αυτοί πετύχαιναν τα γκολ. Γιατί ήταν δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε. Κύριε Κολιτσιδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.